μόνη κλίση που έχω είναι να θέλω να φτιάξω ποίηματα. Τώρα που θα φύγεις, τώρα που η μέρα της πληρωμής χαράζει, τώρα που κανείς δεν ξέρει ποιον θα σκοτώσει και πώς θα τελειώσει, πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλατάνου και μάθε του να μελετά τα δέντρα. Πώς πέσαμε, σύντροφε, μέσα στο λαγούμι του φόβου. Δεν ήταν της δικής σου μοίρας, μήτε της δικής μου τα γραμμένα. Ποτές μας δεν πουλήσαμε, μήτε αγοράσαμε τέτοια πραμάτια. Ποιος είναι εκείνος που προστάζει και σκοτώνει πίσω από μας? Πρώτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Πρώτη εντύπωση. Απ' εδώ νιώθει κανείς την Ελλάδα ξαφνικά ευρύχωρη, πιο πλατιά. Λυπούμε γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Πως υπήρχε ένας σεφέρης ποιητής, το πρωτόμαθα το 1949 στη Γιούρα. Λίγα καταλαβαίνω από ποίηση και λιγότερο από σεφέρι. Δεν μπορώ να εξηγήσω τον κόπο που μου έρχεται όταν το σκέφτομαι. Καλλιτεχνική του ευαισθησία, η γλώσσα του, η αγάπη, τους αξίες και σε υποθήκες. Το Γιώργο Σεφέρι δεν τον ήξερα, ούτε σαν άνθρωπο, ούτε σαν ποιητή. Έμαθα πως πέθανε και πως ο λαός της Αθήνας τον τίμησε με την παρουσία του. Όπως τα πεύκα κρατούνε τη μορφή του αγέρα, το ίδιο τα λόγια φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί.